να κάνουμε ένα expo στο φίλο μας το Χέιτλ που δεν σηκώνεται από το κρεβάτι και η ώρα είναι 1:34 το μεσημέρι. Για πείτε όλοι κακά λόγια, για πείτε. Πείτε ότι είναι τεμπελάκος. Πείτε ενέργεια, δεν είμαι φυτό. Και εκτός του ότι δεν είμαι φυτό, είμαι και fit σήμερα. Έχω ξυπνήσει πολύ αδύνατη, δεν ξέρω, έτσι νιώθω. Το μοντέλο που έκρυβα τόσα χρόνια μέσα, αλλά το έκρυβα πάρα πολύ μέσα, είχε καλυφθεί και δεν φαινόταν. Τώρα φαίνεται. Φουσκώνουμε την μπάλα να πάμε για μπάσκετ. Τι κάνεις πάλι με αυτό το πράγμα, ρε, θα το πετάξω αυτή τη βλακιά, θα το πετάξω. Άντε ρε μπαμπά, θα την φουσκώσει. Ο μπαμπάς μου είναι, παιδιά, ο μπαμπάς μου. Έτσι μου είπε να τον φωνάζω μπαμπά. Δεν ξέρω, παιδιά, αν σας το έχω πει ποτέ, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το μπάσκετ. Μπορεί να είμαι ένα 60, αλλά είμαι πάρα πολύ καλή στο στόχο. Βάζω καλαθάρες. Γενικά, σήμερα θα πάμε να τους μάθω. Είμαι αυτός ο τύπος που πάει και μπλέκεται κάτω από τα πόδια των ολονών και τους περνάει όλους. Αυτός. Και με τα καρφώνει. Πάμε για άθληση. Και τι άθληση, έτσι, και τι άθληση. Ο Νίκος ήδη ξεγυμνώνεται, δεν αντέχει. Σκάω, παιδιά, καλοκαίρι. Σας το είπα, πάμε για μπάνιο. Νίκο! Μπράβο! Παιδιά, έχουμε υδρώσει. Εγώ τα έχω παίξει. Έχω φάει πρωινό μια μπανάνα με λίγο γιαούρτι και δεν έχω ενέργεια. Πρωινό, παιδιά, είναι το πιο σημαντικό γεύμα, γι' αυτό πάντα να τρώτε πολύ. Έλα, Βασιλάρα! Έχω ένα φορτούμι πάρα πολύ καλή. Μέσα κι άλλο! Δύο παν δύο! Αν βάλεις κι άλλο 50 ευρώ, αν το χάσα μου δώσεις 6. Όχι, ήταν πολύ κοντά. Όποια είναι, Νικολάκη, σου πέρα την μπάλα. Έχουμε βρει κάτι παιδάκια και θα παίξουμε 4v3. Έξου φαινομένοι, έχω να δηλώσω ότι χάσαμε 19. Δεν έχει χάσει. Γιατί ρε χέιτος. Χάσαμε. Δεν πειράζει, κερδίσαμε στην αγάπη, παιδιά. Γυρίσαμε ψόφιοι και λέμε να φάμε. Τα σκάτα παιδιά δεν λένε, τρώνε. Σαλατάρα τέλεια από τα χεράκια του μωρού μου. Της μανούλα, εγώ έκανα τη σως μόνο. Αλλά για το βίντεο το λέω. Α, εντάξει, εντάξει. Για να μην λέτε ότι δεν κάνουμε δίαιτα. Τι κάνεις? Είδε. Τελείωνε, έλα ρε. Θα παίξουμε σούπερ επιτραπεζιάρα παρακάτω. Τι είναι αυτό? Wildland λέγεται. Το αγαπημένο παιχνίδι του Χέιτλορ. Το λατρεύει, το Wildlands μας έχει πρίξει. Τώρα έτσι όπως κάθομαι εδώ πέρα θυμάμαι ένα vlog του Βασίλη. Πλάκα στο Χέιτλορ όπως πάντα με νίκη. Εγώ προσπαθώ να κάνω vlog και αυτοί μιλάνε όλη την ώρα. Δεν μας νοιάζει, καταλαβαίνετε. Κανένα δεν τον νοιάζει ο κύβος του Ρούμπι. Κανένα. Και αυτή τη βραδιά με το τέλειο φεγγάρι έχασε ο Βασίλης όπως πάντα. Έχασα κι εγώ. Και ποιο νίκησε πάλι? Ποιο νίκησε? Ο Νίκος. Dislike. Φεύγουμε. Πότε ήρθαμε, πότε φεύγουμε, Ρενικό? Καράβι, κουνάει τόσο πολύ. Πρώτη φορά το νιώθω. Εντάξει, εντάξει, είπαμε. Όχι και έτσι. Πρώτη φορά μπαίνει πλοία, μωρό. Όλα τα πλοία κουνάνε, άμα έχει λίγο κυματάκι. Φοράω μάσκα γιατί φοβάμαι πως με κολλήσει κορονοϊό ο Νίκος. Μαζεύτηκε εδώ το team. Τι έχουμε, sleepover. Sleepover και frantic. Αυτοί θα πάνε σε άλλο σπίτι, δεν χωράνε εδώ. Χθες σας έδειχνα σαλάτες. Τρώγαμε το μεσημέρι, σήμερα θα σας δείξω κάτι άλλο. Παρασέλνει αυτός ο χοντρός μου, παρασέλνει. Τι κάνετε ρε? Παίζουμε, παίζουμε. Δεν είναι χορηγία, απλά πεινάμε πολύ, δεν είναι κάτι. Μην τρώτε χωρίς εμένα! Περιμένετε! Σας αφήνω, δεν αντέχω, τα λέμε σε λίγο, γεια. Και τώρα που έφαγα τα μπεργκεράκια μου, έφαγα και το γλυκάκι μου, έχω tips, ρε παιδιά. Εσύ δεν έχεις tips που χάλασε τη διαιτά σου? Δεν μου φαίνεται να έχει. Παιδιά, να σας πω κάτι. Έχει κολλήσει η ζυγαριά μου από την προηγούμενη εβδομάδα στο ίδιο σημείο. Αυτή την εβδομάδα δεν έχασα τίποτα. Ο Βασίλης δεν δείχνει να έχει τύψεις, ενώ έχει χάσει 4 κιλά. Οι άντρες, βλέπετε τα γουρούνια, δεν έχουνε. Μόνο εμείς οι γυναίκες έχουν. Θα πάει και το χαρτί θα πάει. Τώρα με τρώνε οι τύψεις μου. Καλοκαίρι φέτες, η φέτα μία. Καλή. Προσπαθούμε να παίξουμε ένα επιτραπέζο, αλλά γελάνε όλη την ώρα τα βλαμμένα και δεν μπορούμε.
Δεν βλέπω τι γράφει. Τι, να σου φέρουμε γιαγιά. Ο Έφη θα έχει πάρει στο κρανίο, παιδιά. Άρε, πού είναι η Εμιλίτα του? Δεν είναι εκεί. Δεν η Εμιλίτα του. Εδώ είναι ρε σύγχαμε. Σου έλειψε ο αρούκος μου. Άρα πολύ. Δεν μπορούσα μακριά του. Τι έρχεται στο PC κατευθείαν. Τι βλέπω. Τι βλέπεις? Το καλοκαιρινό μου για νούμπα που κάναμε τσαλεντζάκια. Και τελικά δεν κερδίσαμε εμείς. Εγώ ξέρεις τι είδα? Ότι το gaming βίντεο που ανέβασες πήγε τέταρτο στη στάση στα gaming. Το είδα και εγώ, παιδιά. Σας αγαπώ. Ευχαριστούμε πάρα. Οπότε είδες ότι άρεσε το gaming βίντεο στα παιδιά. Θα κάνεις κι άλλα βιντεάκια gaming, έτσι? Κι άλλα, αλλά είχε έφτιαξει η μαμά της Τάνιας και της πήρατε τούρτα. Πάμε να κάνουμε. Πάμε. Κάνουμε έκπληξη στη θεία Εφού. Μέχρι να παρκάρει ο Νίκος, θα είπα μόνο. Τι παρκάρα. Πού? Στο σπίτι μας. Ωραία. Να ζήσεις θεούλα και χρόνια κι όλα. Μεγάλη να γίνεις με άστρα μαλλιά. Hey, εντί για να κάνεις εσύ δώρο στη θεία μου που είχε γενέθλια, σου έκανε εκείνη. Τι σου έδωσε? Μια τέλεια γάτα. Oh. Ζήτε ρε παιδιά άστρα. Την αγαπώ. Δεν ξέρω αν θα τη βάλω εκεί για τεκόρ. Προς το παρόν θέλω να την έχω εκεί να τη βλέπω συνέχεια. Θα δω που θα τη βάλω βέβαια. Εσύ hit boost έχεις να πεις για όλα αυτά? Πάμε να κόψουμε Fortnite. Έτσι, μπράβο! Και πες τα παιδιά τι έχει το πρόγραμμα τώρα. Το πρόγραμμα έχει ταινία. Πάμε στους γονείς μου μαζί με Hateboss. Mm-hmm. Βλέπουμε ταινιάρα και τρώμε σουβλάκια από Κύρα Ρίστο. Και εσύ κοντοπουλάκι για τη διατροφή. Οπότε guys, κάπου εδώ σας αποχωριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Παιδιά, για ήσυχαστε λίγο εκεί πίσω. Φιλάκια πολλά, σας αγαπάμε. Και τα λέμε πού? Τα λέμε στο επόμενο. Να μην κάνουν subscribe, like, κουδουνάκι. Ωραία, ναι ρε. Πώς το ξεχνάω κάθε φορά. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Λοιπόν, οπότε guys, δεν κλείνουμε ακόμα. Πάρα, πάρα πολύ εκεί όλοι. Δεν βγήκαν, εδώ είναι. Παιδιά. Guys, εδώ είστε. Δεν στην πρεμιέρα, μωρέ, τράβησε 50 άτομα έχεις μόνο. Τι λέει, αν είστε ακόμα εδώ, κάντε comment από κάτω. Γράψτε, είμαι εδώ. Είμαι εδώ. Like, subscribe, κουδουνάκι. Σουσάκι. Like, subscribe. Φιλάκια, bye.